πράγμα που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε είναι για αυτή την ιστορία του τελευταίου 24ωρου. Μπελογιάννης, είμαστε κομμουνιστές, δεν είμαστε αριστεροί, ναι, συνεπείς. Να πάμε λίγο πιο πριν για κάτι πιο ενδιαφέρον ίσως, γιατί δεν περάσουμε στα ζουμί μας τώρα εδώ πέρα. Ο κόσμος στα χέρια του Μπελογιάννης. Ντροπή. Μα τι, ο Ιησούς Χριστός είναι. Ένας κομμουνιστής ηγέτης ήταν, ο οποίος μπήκε μέσα να ανασυστήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε τη γραμμή της αυτοδιάθεσης της Μακεδονίας, τέταρτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, και του όπλου παραπόδας. Ότι είμαστε ετοιμότητα. Ναι. Ότι δεν έχει λήξει ο εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μπελογιάννης, μπήκε μέσα να ανασυστήσει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο πρωθυπουργός. Είναι θεσμός, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ανήκει και σε αυτούς που δεν θέλουν να ξεχάσουν. Και δεν θέλουν να συγχωρήσουν. Και αυτοί, όπως είπαμε και πριν, και θα το παραλαμβάνω, ενίκησαν. Ενίκησαν με θυσίες, με πραγματικά μεγάλες θυσίες, με απώλειες. Ενίκησαν. Εννοείται ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να εκπροσωπεί τη μία πλευρά. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί, όχι, είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπεί τη μία πλευρά, γιατί είναι συνέχεια του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι ενίκησε την κομμουνιστική καταρτία. Την πλευρά των νικητών. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός είναι ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός επήγε. Έτσι, ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να εκπροσωπεί την άποψή του, την ιδεολογία του. Την... Για το Κουτσούμπα δεν θα λέει κανείς τίποτα. Όχι, βεβαίως. Όχι, βεβαίως. Και εξάλλου στο Κουτσούμπα νίκε ο Μπελογιάννης και δεν έκανε ποτέ καμία ανοίξη που να μας αφήνει να φανταστούμε ότι θα πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Το οποίο συνέλεγε 50 χρόνια μετά, ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός οφείλε να χαιρετήσει, αν ήθελε, το γεγονός, με τέτοια λόγια όμως, λόγια λύθης και συμφιλίωσης, και να αφήσει τον κύριο Κουτσούμπα να πάει να εορτάσει εκεί τον ήρωά του και τον κομματικό του το συνεπή κομματικό του στέλεχος, το συνεπές κομματικό του στέλεχος. Κατά αναλογία, δηλαδή, ίσως δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι σαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μιλήσει υπέρ των νοτίων, να πει ότι είμαστε υπέρ των νοτίων, δηλαδή στον εμφύλιο, ναι. Ότι δυστυχώς που δεν κέρδισαν οι νότιοι. Ναι, δεν γίνεται.